και σήμερα στην Επιτροπή Εργασίας η συζήτηση των προτάσεων νόμου, μεταξύ αυτών της πρότασης νόμου της Συμμαχίας Πολιτών για την καθιέρωση με νόμο εθνικού κατώτατου του μισθού στα 1.125 ευρώ. Σήμερα στη συνεδρία καταθέσαμε τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και τα έχουμε βρει από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, που αποκαλύπτουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στην Κύπρο, περίπου το 65% των εργαζομένων, δεν καλύπτονται από καμία συλλογική σύμβαση. Άρα οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν τη μειοψηφία των εργαζομένων στην Κύπρο και αυτό δυστυχώς συμβαίνει στην τεράστια πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Ενημερώσαμε επίσης για το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατατεθεί πρόταση νόμου που θα μετατραπεί σε απόφαση, ελπίζουμε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε η Επιτροπή να εκδώσει οδηγία που να υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να καθορίσουν εθνικό κατώτατο των μισθών. Ουσιαστικά, τέσσερα κράτη-μέλη δεν έχουν σήμερα εθνικό κατώτατο των μισθών, μεταξύ αυτών και η Κύπρος. Από την συζήτηση, το μόνο θετικό που προέκυψε και ευχάριστο είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες του Υπουργείου Εργασίας και οι δύο μελέτες που είχε αναλάβει να κάνει και έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες για διευκρίνηση, όπως μας έχει υποθεί από τον Γενικό Διευθυντή. Εμείς είχαμε δεχτεί πριν από ένα χρόνο περίπου να δώσουμε το χρονικό πλαίσιο που ζήτησε η Υπουργός Εργασίας για να ολοκληρώσει αυτές τις μελέτες. Ζητήσαμε σήμερα, όπως μας δοθεί εντός μιας εβδομάδας, έναν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει και τον όποιον κοινωνικό διάλογο επιθυμεί να διεξάγει επί τούτου και θα φέρει νομοσχέδιο, δηλαδή τη δική της πρόταση, ενώπιον του Κοινοβουλίου. Δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα. Στο μόνο που σήμερα συμφωνούσαν οι εκπροσώποι των εργαζομένων με τους εκπροσώπους των εργοδοτών είναι ότι διαφωνούν. Είμαστε υπέρ του να υπάρχει κοινωνικός διάλογος, αλλά ο κοινωνικός διάλογος για να οδηγήσει σε αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχει πνεύμα συνένεσης και συναντήληψης. Και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν τεράστιες διαφορές, θα έλεγα, χωρίζει χάσμα τις εργοδοτικές συντεχνίες και τις συντεχνίες των εργαζομένων. Άρα αυτός ο κοινωνικός διάλογος δεν μπορεί να επικληθεί από οποιοδήποτε ως πανάκια για να μπούμε σε μια ατέρμονη διαδικασία που θα πάρει χρόνια χωρίς να έχει θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ζητήσαμε από τον Γενικό Διευθυντή να μεταφέρει στην Υπουργό ότι ως Συμμαχία Πολιτών είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε ακόμα ένα χρονικό πλαίσιο μέχρι το τέλος Μαΐου στην κυβέρνηση και αν η κυβέρνηση καταθέσει το νομοσχέδιο το οποίο είχε υποσχεθεί ενώπιον της Βουλής, τότε είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Εάν όμως μέχρι τέλος Μαΐου δεν καταθέσει νομοσχέδιο η κυβέρνηση, εμείς ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής, όπως προβλέπουν και οι κανονισμοί, να μπει για συζήτηση η πρότασή μας εντός Ιουνίου και να οδηγηθεί στην Ολομέλεια για υπερψήφιση ή καταψήφιση.